Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σημερινές μας ιερές αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδοπορικό, στην Αγία Γη. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να παραμείνουμε στην Λαύρα του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου, στο σπουδαίο αυτό κάστρο της Ορθοδοξίας. Πολύ ωφελούμαστε από τις επισκέψεις μας αυτές, έστω και αν είναι νοερές. Έχοντας αναφερθεί στο βίο του Αγίου Σάββα, στην ιστορία του μοναστηριού, στις πολλές του περιπέτειες, στους Αγίους που έζησαν εκεί, στους μάρτυρες που θυσιάστηκαν κατά τους δύσκολους εκείνους αιώνες των σφαγών και των επιδρομών, σήμερα θα συνεχίσουμε λέγοντας κάποια στοιχεία για την Λαύρα, το τυπικό και την θαυμαστή ζωή των μοναχών. Θα αντλήσουμε πληροφορίες από το βιβλίο «Άγγελοι της Ερήμου, Σαββαϊτικό Συναξάρι», ένα κείμενο του ιερομονάχου Εφροσίνου Σαββαΐτου, ενώ θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και αποσπάσματα από την πανήγυρη της Λαύρας, από την εορτή του Αγίου Σάββα, έτσι όπως ηχογραφήθηκε πριν από μερικά χρόνια από τους Σαββαΐτες πατέρες και κυκλοφόρησε σε ψηφιακό δίσκο. Και σεβασμία Λαύρα του Οσίου Πατροσιμών Σάββατου Υγειασμένου στην έρημο της Ιουδαίας αποτελεί μοναδικό φαινόμενο στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Επί 1500 και πλέον έτη συνεχούς μοναστικής ζωής υπήρξε αναμφιβόλως μία θεόκτιστος έπαλξης και φάρος της Ορθοδόξου πίστεως και ζωής. Όπως πολύ σωστά έχει επισημανθεί, η Λαύρα του Αγίου Σάββα είναι η πριγκίπισσα πασών των μονών και το πρότυπο παράδειγμα μοναχικής βιωτής. Υπήρξε πρωτοπόρος στη διαμόρφωση της Ορθοδόξου λατρείας, του τυπικού και της ιεράς υμνογραφίας. Ανέδειξε στο νοητό στερέωμα της Εκκλησίας μας πλήθος Αγίων, ιεραρχών, ομολογητών, αναχωρητών, οσίων κοινοβιατών, διδασκάλων, θεολόγων και μαρτύρων. Άγιοι της Λαύρας, εκτός του Οσίου, Θεοφόρου Πατρός και Κτήτορος αυτής Σάββατου Υγειασμένου είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, μέγας δογματικός θεολόγος, ομολογητής και υμνογράφος της Εκκλησίας μας, 4 Δεκεμβρίου η μνήμη του, ο Άγιος Κοσμάς ο Μελωδός, επίσκοπος Μαϊωμά, θετός αδελφός του Αγίου Δαμασκηνού και μέγας επίσης υμνογράφος, 14 Οκτωβρίου η μνήμη του, ο Άγιος Ιωάννης, επίσκοπος Κολονίας ο Ησυχαστής, εορτάζει στις 3 Δεκεμβρίου, οι όσοι αυτά αδελφοί και ομολογητές Θεόδωρος και Θεοφάνης οι γραπτοί, ο Άγιος Θεόδωρος, αρχιεπίσκοπος Εδέσης της Συρίας, ο θαυματουργός και συγγραφεύς, ο Άγιος Μιχαήλ, ο οσιομάρτης και ανιψιός του Αγίου Θεοδώρου, ο όσιος Ξενοφών μετά τη συμβίας του Μαρίας και των ιών αυτών Αρκαδίου και Ιωάννου, ο Άγιος Ανδρέας, αρχιεπίσκοπος Κρήτης, ο Ιεροσολυμίτης και ποιητής του Μεγάλου Κανόνος, οι Άγιοι Στέφανη, ο Μελωδός και ο Θαυματουργός, ο Όσιος Αντίοχος, ο Πανδέκτης, ο Άγιος Αναστάσης ο Πέρσης, η Οσία Σοφία, η μήτυρ του Αγίου Σάββα, το πλήθος των οσιομαρτύρων Αβάδων, των ανερεθέντων υποδιαφόρων βαρβάρων επιδρομέων και πολλοί επιπλέον επώνυμοι και ανώνυμοι όσοι οι πατέρες και μάρτυρες οι οποίοι εορτάζονται πανηγυρικώς σε κοινή σύναξη την Τρίτη Κυριακή μετά την Πεντηκοστή. Όλοι τους συναποτελούν τη δόξα και το καύχημα της Λαύρας και μέχρι σήμερα στηρίζουν, ευλογούν και αγιάζουν δια των ιερών τους λειψάνων τους εκάστοτε ενασκουμένους πατέρες. Αν θελήσουμε εν συντομία να χαρακτηρίσουμε την ιστορία της Λαύρας, θα λέγαμε ότι συγκροτείται από τρία κυρίως στοιχεία. Υδρότες, δάκρυα
και αίματα. Και πρώτα έρχονται οι ιδρώτες πάντων των εξαρχής μέχρι σήμερα ασκησαμένων πατέρων, οι οποίοι εκοπίασαν μέσα στον καύσωνα της ερήμου και ως ποταμούς προσέφεραν και προσφέρουν στον Κύριο τους κόπους της ασκήσεως, της διακονίας και της μετανοίας. Έπειτα έρχονται οι πηγές των δακρύων, οι οποίες ενωμένες με το κατά Θεόν πένθος, τη μετάνοια και τους ιδρώτες της ασκήσεως, εγεώργησαν το άγωνον της ερήμου των ψυχών και εκαρποφόρησαν εκατονταπλάσια τους καρπούς των εν Θεών αρετών. Είναι ακόμη και τα πάνσεπτα μαρτυρικά αίματα της αθλήσεως των μακαριών αβάδων, οι οποίοι ετελείωσαν τον καλό τους αγώνα ή μάλλον ετελειώθησαν δια του μαρτυρίου στην κατά Θεών και των πλησίων αγάπη. Κάθε σπιθαμιγής, κάθε οπί και σπήλαιο της ερήμου, κάθε πέτρα και σχισμή βράχου είναι ποτισμένα με τα αίματα, τα δάκρυα και τους ιδρώτες των θεοφόρων πατέρων, και γι' αυτό αποτελούν αιστείες αγιασμού για τον κάθε πιστό προσκυνητή της Αγίας Γης. Αμέσως ένα σύντομο απόσπασμα από την ακολουθία του Αγίου Σάβα από πανήγυρη της Μονής παλαιότερων ετών, έτσι όπως ηχογραφήθηκε από τους πατέρες στο μοναστήρι. Της θαυμαστής ιστορίας της Λαύρας ανά τους αιώνες είναι ασφαλώς ο
Ωμέγας και Θεοφόρος πατήρ ημών, Σάββας ο Υγιασμένος. Το κάφημα των αναχωρητών, η δόξα των μοναχών, ο φωστήρ της οικουμένης, ο οποίος με πλήθος θαυμάτων φωτίζει καθεκάστην τα σύμπαντα και δια του αφθάρτου αυτού λειψάνου καθοραίζει, αγιάζει και στηρίζει την Ιερά Λαύρα και τους μοναχούς της. Ο πρώτος πυρήνας της Λαύρας δημιουργείται από 70 αναχωρητές, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν γύρω από τον Άγιο περί το 483 και εξής. Η Λαύρα τότε μεταφέρεται στη δυτική πλευρά του χυμάρου των Κέδρων, όπου κεκτίζεται η Θεόκτιστος Εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Νικολάου. Λίγο αργότερα οικοδομείται ο μεγάλος κεντρικός ναός, το Καθολικό, αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και τα υπόλοιπα κτίσματα προς εξυπηρέτηση του αυξανωμένου πλήθους των μοναχών. Η Μεγίστη Λαύρα απετέλεσε το πρότυπο κατά τον βίο και το λειτουργικό τυπικό της και για τις άλλες τρεις λαύρες και τα 6 κοινόβια, τα οποία ο ίδιος ο Άγιος Σάββας ίδρυσε μέχρι τον θάνατό του. Η ζωή του Αγίου υπήρξε όντως πανοσία και αγγελική. Από την υπιακή του ηλικία ο Άγιος Σάββας αφιερώθηκε στον Θεό. Από τα 8 του χρόνια εισήλθε στο κοινόβιο των Φλαβιανών στην πατρίδα του την Καπαδοκία. Πάντοτε και μέχρι τέλους της επιγείου βιωτής του υπήρξε παράδειγμα εγκρατείας, υπακοής και ταπεινοφροσύνης. Όταν κάποτε που ήταν νέος μοναχός επιθύμησε εκτός της ευλογημένης ώρας του φαγητού ένα μήλο από τον κήπο, τιμωρώντας τον εαυτό του για την παράκαιρη επιθυμία αυτή, έβαλε κανόνα τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του να μην ξαναφάγει ποτέ μήλο, γεγονός που τηρείται μέχρι σήμερα από όλους τους μοναχούς της Λαύρας. Ευθύς εξ αρχής ο Άγιος, ακολουθώντας τις διατάξεις των παλαιότερων Αγίων Αντωνίου, Παχωμίου και Βασιλείου των Μεγάλων, όρισε η Μονή, η Λαύρα, να είναι άβατος για πρόσωπα του γυναικείου φύλου. Αυτή εξάλλου υπήρξε ανέκαθεν η επίσημη βασική γραμμή στην εκκλησιαστική αλλά και στην πολιτική νομοθεσία από την εποχή του Ιουστινιανού, νεαρά 133, κανόνες 47 και 18 των Οικουμενικών Συνόδων Πενθέκτης και Εβδόμης αντιστοίχως. Και μέχρι τις ημέρες μας διατηρείται σε πλήθος ιερών μονών. Όλα σχεδόν τα μοναστηριακά τυπικά υιοθετούν και υπογραμμίζουν την αυστηρή αρχή του Αββάτου σε πρόσωπα του άλλου φύλου, άνδρες ή γυναίκες. Κυρίως όμως το Άββατον απορρέει θεμελιωδώς από τη μοναχική υπόσχεση κάθε ορθοδόξου μοναχού ή μοναχής κατά την κουρά του, κουρά της, να τηρήσει την παρθενία, αγνία σώματος και ψυχής. Η Λαύρα του Αγίου Σάββα μέχρι σήμερα, πιστή κατά πάντα στην παράδοση των Θεοφόρων Πατέρων, τηρεί ανεξαιρέτως την αρχή του Αββάτου. Όχι από μίσος ή αποστροφή προς τις γυναίκες, όπως υποστηρίζουν οι κατήγοροι, ούτε απλώς ως θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ως ιστορικό και πολιτιστικό χυμήλιο, αλλά θέλοντας να προβάλλει και τη βαθιά θεολογική και εσχατολογική προοπτική της ανθρωπίνης φύσεως στον σύγχρονο εκοσμικευμένο κόσμο. Ότι δηλαδή στην Βασιλεία των Ουρανών ουκέστε άρσεν και θύλη, όλοι θα ζούμε ως άγγελοι. Thank you.
τα μεγαλύτερα προβλήματα για τη Λαύρα υπήρξε απαρχής η έλλειψη νερού. Ο Άγιος αναγκάζεται να καταφύγει στη βοήθεια του Θεού δια της προσευχής και ότου θαύματος. Στη βάση της μονής, δίπλα από τον χήμαρο, βλέπει έναν άγριο όνο να σκάβει το μέρος και από τότε μέχρι σήμερα αναβλύζει μέσα από τον άγωνο βράχο νερό, διαβιέστατο και δροσερό, από το οποίο πάντοτε έπιναν και πίνουν οι αδελφοί της μονής. Είναι το λεγόμενο Αγίασμα του Αγίου Σάβα, το οποίο μεταφέρεται καθημερινά με κόπο, σε δοχεία των 20-30 λίτρων από τους αδελφούς και δίνεται ως ευλογία στους προσκυνητές. Έχει, μεταξύ των άλλων, και ιαματικές ιδιότητες. Επειδή όμως το αγίασμα είναι ελάχιστο και χρησιμεύει προς πόσιν μόνον από τους μοναχούς, η Λαύρα διαθέτει μεγάλες δεξαμενές νερού, στέρνες, στις οποίες συγκεντρώνεται βρόχινο νερό, το οποίο προορίζεται για πότισμα, χώρους αναγκαίους και άλλες εργασίες, αλλά και για το πλήθος των προσκυνητών, ιδιαιτέρως τα τελευταία έτη, ως πόσιμο δηλαδή νερό. Αξίζει εδώ, παρεκβατικά, να αναφερθούμε και στο θέμα της αλουσίας των μοναχών της Λαύρας, μια ευλαβική, ασκητική συνήθεια αιώνων, που στις μέρες μας τίνει δυστυχώς στα μοναστήρια του κόσμου να εκλείψει. Οι πατέρες, όπως σε όλα τα θέματα της ασκήσεως, πρόσεχαν ιδιαιτέρως να περικόπτουν την σωματική ανάπαυση και περιποίηση, την υπέρ των δέων. Γι' αυτό, μαζί με την εγκράτεια στις τροφές, στα λόγια και γενικά σε όλες τις αισθήσεις, αρνούνταν εκουσίως να γυμνώσουν το σώμα, να το εγγίζουν ή και να βλέπουν τα γυμνά μέλη του, αποσκοπώντας να διαφυλάξουν αμόλυντη τη σοφροσύνη και να έχουν όλο το νου και την καρδία τους στην προσευχή και τη θεωρία των ουρανίων. Ποιος μπορεί να διηγηθεί επαξίως και επακριβώς τους ασκητικούς αγώνες, τους πειρασμούς και τα θαύματα που ο Θεός ενήργησε και ενεργεί μέχρι τώρα διαμέσου του Αγίου Του? Ας ακούσουμε όμως και πάλι ένα μικρό απόσπασμα από την εορτή του Αγίου Σάβα, όπως ηχογραφήθηκε στο Καθολικό της Μονής. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, μιλίζει σου η δίκη πνευματική, ευωδίων πλουσίων σε πρένουσα τους ουσίους, σε περιεστώτας ειλικρινός, ενθυμωμένους όσιε την αγγελική σου διαγωγή και την συνδεδομένη λαμπρότητα και δόξαν και την αηδίον τερπνότητα. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, εράγιε νερήμο ειδωρ και γη, ηλίψωσα εις έλλειε γενετώτες προσευχές, μετασκευαστείς απαρτεύτεσες, ασκητικέ γαρφάλαγγες, ταυτήν κατοικούς υποταμιδών, η χώρα Ιορδάνου εξήνθης ενός κρίνων, αρδευωμένη της ειδάκρισης. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, λαμπρότης των Αγίων εν ουρανής, ως δικαίος η Πάτερ ανέφυλε τον Χριστόν, την δικαιοσύνη την αληθή, περηχανός ηγάπησας, ο την πολιτεία ανυπνηλατών, την τούτου ζωή χωρών, αμάκαρε μιμήσων, ως δυνατόν σοι αγιότητα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, πλουσίος Θεοφόρε λάμπον φωτί, και κορίες αγγέλων θεόμενος το ειδής, περιπολεύουσας το θρησόν φως,
και δεχομένος χαρητήτα της θεοτίας επιβολάς, μη παρασύγκετεβον, αφέσεως δεσμάτων, αξιότινεν τους συμνούντας εν. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, ο λάθης ο Παρθένε μητήρ Θεού, υπερφύσιν τεκούσα εν σώματι των αραθών, εγκαλήν καρδίας της εαυτού, όνο πατήρι ρέξε το πάντων προαιώνων ως αγαθός, ο νυν και των σώματων επέχειν ανοούμεν, ή και το σώμα περιβεβηθέν. Συνεχίζουμε να διαβάζουμε κείμενο του Εφροσίνου Ιερομονάχου Σαββαΐτου που αναφέρεται στην ιστορία αλλά και στα όσα γίνονται μέχρι σήμερα στην Λαύρα του Αγίου Σάββα του Υγειασμένου. Ποιος μπορεί να διηγηθεί επαξίως και επακριβώς τους ασκητικούς αγώνες, τους πειρασμούς και τα θαύματα που ο Θεός ενήργησε και ενεργεί μέχρι τώρα διαμέσου του Αγίου Του? Με πολύ συντομία αναφέρουμε πρώτον τους μεγάλους αγώνες του για την Ορθοδοξία και κατά της αιρέσεως του μονοφυσιτισμού. Με την κινητοποίηση όλων των μοναχών της ερήμου, κατόρθωσε να στηρίξει τους Ορθοδόξους Πατριάρχες Ηλία και Ιωάννη, καθ' τη στιγμή οι εκκλησίες Κωνσταντινουπόλεως, Αλεξανδρίας και Αντιοχίας είχαν περιέλθει σε μονοφυσίτες πατριάρχες. Αλλά και αργότερα, το 808, η Λαύρα υπό την καθοδήγηση του ευλαβούς ηγουμένου της Ιωάννου πρωτοστάτησε επίμονα στην απόκρουση της πρωτοεμφανιστήσης προσθήκης του Φιλιόκβε από Βενεδικτίνους μοναχούς του Όρους των Ελαιών, μισόν αιώνα περίπου προτού λάβει κυρίαρχη θέση στις επίσημες θεολογικές διενέξεις Ορθοδόξων και Παπικών. Δεύτερον, τη δύναμη της ενικούσης στον Άγιο Σάββα Θείας Χάριτος, με την οποία έλυσε πενταετία νομβρία στα Ιεροσόλυμα, εξεδίωξε τους δαίμονες από ανθρώπους αλλά και ολόκληρες περιοχές στις οποίες ιδρύθηκαν κοινόβια. Αμέτρητες είναι οι θεραπείες των ασθενειών, οι οποίες συνεχίζονται και στις ημέρες μας. Ιδιαιτέρως δε όσες σχετίζονται με την πολυόδυνο νόσο του καρκίνου. Σημειώνουμε εδώ την ιαματική χάρη του Φίνικα και των καρπών του, τον οποίον ο ίδιος ο Άγιος φύτεψε και μέχρι σήμερα διευχών του λύεται σε πολλούς ατέκνους συζύγους η στήρωση. Τρίτον, την ουσιακή κοίμηση του Αγίου στην Λαύρα το 533. Το τίμιο λείψανό του μετά από 15 έτη βρέθηκε άφθορο και ευωδιάζον. Κατόπιν μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί στην Βενετία το 1204, μετά την άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους. Τον Οκτώβριο του 1965 επεστράφει οριστικά στη Λαύρα με πολλή επισημότητα και πλήθος επακολουθούντων σημείων προ, κατά και μετά την επανακομιδή. Το γεγονός αποτελεί την δεύτερη μεγάλη πανήγυρη της Μονής και εορτάζεται με την παρουσία του Πατριάρχου, Ιεραρχών και φυσικά με ολονύκτια αγρυπνία στις 13-26 Οκτωβρίου κάθε χρόνο.
δεν θα παραλείψουμε εδώ να τονίσουμε ότι ένα από τα ζωντανά θαύματα της πίστεώς μας, παρατηνόμενος στους αιώνες και μοναδικό στο είδος του, είναι για τη Λαύρα ο τρόπος ταφής των μοναχών. Όχι πως τελείται κάποια διαφορετική ακολουθία, αλλά ενώ ο χώρος που κατατίθενται τα σώματα των πατέρων είναι ένα στενό υπόγειο σπήλαιο με πέτρινες θήκες στο προάβλιο του καθολικού, κατά την αποσύνθεση δεν παρατηρείται η ελάχιστη δυσοσμία. Και μπορεί ο καθής που θα παρευρεθεί στην κηδεία ενός αποθανόντος αδελφού να θαυμάσει τη θεωρία των προαπελθόντων πατέρων, οι οποίοι φαίνονται όλοι ως Άγια Λείψανα. Υπάρχει βέβαια ειδικός χώρος, είσοδος και σπήλαιο, που κατατίθενται τα σώματα των μεγαλοσχήμων μοναχών και ιερέων ηγουμένων της Λαύρας, ενώ πιο δίπλα μια ξεχωριστή καταπακτή είσοδος σε παραπλήσιο σπήλαιο για τους υπολείπους πατέρες και δοκίμους. Και οι δύο όμως τόποι έχουν την ίδια χάρη. Πρόκειται εμφανώς για ένα θαυμαστό φαινόμενο και για ένα μεγάλο χάρισμα εκ Θεού στη Μονή του Αγίου Σάβα. Να διευκρινίσουμε ότι τα σώματα των κεκοιμημένων πατέρων δεν θάπτονται στο χώμα και ότι η είσοδος του κημητηρίου σφραγίζεται και ανοίγει μόνο για την ταφή εκάστου αδελφού της Μονής. Καρπός όντος επάξιας της αγγελικής βιωτής του Αγίου Σάβα είναι όλη η περαιτέρω πορεία και ιστορία της Λαύρας, της οποίας η απήχηση του μοναχικού τρόπου ζωής υπήρξε πρότυπο στη διαμόρφωση του λειτουργικού τύπου και της εν γέννη μοναχικής ασκήσεως ανά την οικουμένη. Εδώ γράφονται και ψάλλονται για πρώτη φορά οι υπεροχότεροι ύμνοι της Ορθοδόξου λατρείας από τους όντως θεολείπτους Αγίους Υμνογράφους και ποιητές. Το «Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ» και το «Χριστός γεννάται» του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού, το «Αναστάσιος ημέρα» του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, αλλά και πλήστα των κανόνων και τροπαρίων της παρακλητικής και των μεγάλων δεσποτικών και θεομητορικών εορτών. Και η τιμή του Αγίου Νικολάου, η καθιέρωση της μνήμης του λειτουργικά κάθε Πέμπτη μαζί με τους τιμωμένους καθημέραν Αγίους στο λειτουργικό μας τυπικό, καθορίζονται σταδιακά εδώ. Η γένεση της αγρυπνίας της Κυριακής, ο χωρισμός του ψαλτηρίου σε καθίσματα, η ακολουθία της ευλογήσεως των άρτων, αρτοκλασία και τόσα άλλα διαμορφώνονται σταδιακά από τους Αγίους Πατέρες της Λαύρας. Η τιμή του Αγίου Σάβα διαδόθηκε τάχιστα σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Η διάδοχή του στην Ηγουμενία ανέδειξαν πραγματικό στη Λαύρα προπύργιον της Ορθοδοξίας στην Παλαιστίνη κατά του οριγενισμού, μονοθελητισμού, οικονομαχίας και παπισμού με πανορθόδοξη εμβέλεια. Μετά δε τους μέσους χρόνους, η Λαύρα αναδείχθηκε ακόμη και παιδευτήριο της αγιοταφικής αδελφότητος, τα μέλη της οποίας καταρτίζονταν δια της πείρας της μοναχικής ασκήσεως στα των εκκλησιαστικών πραγμάτων αρμόδια. Είναι πραγματικά αληθινός ο χαρακτηρισμός ότι η Λαύρα του Αγίου Σάβα είχε το αυστηρότερο τυπικό
και τον πιο ασκητικό τρόπο ζωής. Μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 1965, έτος επανακομιδής του Λειψάνου του Αγίου, δεν υπήρχε οδική πρόσβαση στη Λαύρα. Οι προσκυνητές ήσαν ελάχιστοι. Το Καλντερίμι, πέτρινος παλαιός δρόμος, ήταν η μόνη οδός για τα Ιεροσόλυμα, είτε πεζή είτε με τα ζώα, μουλάρια και καμήλες παλαιότερα. Ακόμη όμως και σήμερα, παρόλο που ο κόσμος κατακλείζει τα προσκυνήματα και η τεχνολογία έχει εισβάλει σε κάθε τόπο, η Λαύρα του Αγίου Σάβα διατηρεί, όσο είναι δυνατόν, την απλότητα της ασκητικής ζωής χωρίς τις πολυτέλειες και τις ανέσεις του κόσμου. Αυτό θα ακούσουμε πάλι ένα σύντομο απόσπασμα από την πανήγυρη της εορτής του Αγίου Σάβα, όπου ηχογραφήθηκε από τους πατέρες στο καθολικό της Μονής πριν από λίγα χρόνια. Ο υπέροχης των κατών και παρεπιδημός, ο
Συνεχίζουμε να διαβάζουμε το κείμενο του ιερομονάχου Εφροσίνου Σαββαΐτου που αναφέρεται στη Λαύρα του Αγίου Σάβα. Ο νέος δόκιμος μοναχός και σήμερα χρειάζεται οπωσδήποτε να είναι εξ αρχής οπλισμένος με τελεία αυταπάρνηση, υπομονή και πίστη στο ξεκίνημα της μοναχικής του ζωής. Το στάδιο του δοκίμου μοναχού ποικίλει κατά τον χρόνο ανάλογα με την περίπτωση, την πρόοδο στην υπακοή και στον ζήλο και την πολυειδή άσκηση. Κυμαίνεται όμως από 1 έως 3 έτη. Κατόπιν, ο δόκιμος μοναχός φορά ταράσα, τα οποία ευλογούνται σε μια ειδική δέηση μπροστά στο σκήνομα του Αγίου. Αργότερα ακολουθεί η κουρά του λεγόμενου μικροσχήμου μοναχού, όπου κατ' ουσίαν απλώς διαβάζεται η ειδική ευχή και ο νέος μοναχός λαμβάνει για πρώτη φορά το καινούριο μοναχικό του όνομα. Όλα αυτά τα στάδια οπωσδήποτε έχουν και ένα μυστικό χαρακτήρα, προϋποθέτουν δηλαδή την προκοπή και άνοδο της κλίμακας των αρετών. Το αποκορύφωμα και το μέγα μυστήριο της μοναχικής τελειώσεως βέβαια είναι η ακολουθία του μεγάλου και αγγελικού σχήματος, το οποίο δίδεται σε όριμη ηλικία μετά από αρκετά έτη παραμονή στη Μονή. Είναι η μεγαλύτερη επιγής χαρά του μοναχού. Συνάπτει επισήμως τον πνευματικό γάμο με τον ουράνιο νυμφίο Χριστό. Ενδύεται άπασα την πανοπλία. Γίνεται στρατιώτης Χριστού. Δίνει τις συγκλονιστικές και φρικτές υποσχέσεις της μέχρι θανάτου υπακοής, παρθενίας και εκτιμοσύνης. Όλα βέβαια γίνονται κατόπιν της ευλογίας του Πατριάρχου. Υπάρχει μάλιστα και τυπικό για τον νεόκουρο μεγαλόσχημο μοναχό να παραμένει σε τέλεια ησυχία και αποχή από τα καθιερωμένα διακονήματα για 7 συνεχείς ημέρες στο ναό του Αγίου Νικολάου, προσευχόμενος αδιαλείπτος και απολαμβάνοντας τη χάρη του μεγάλου και αγγελικού σχήματος, η οποία συνήθως και εξαιρέτως τον επισκιάζει τις πρώτες ημέρες. Αξίζει να επισημάνουμε ότι το μέγα και αγγελικό σχήμα δεν είναι απλώς μια επιβράβευση της εναρέτου ζωής του μοναχού, αλλά κυρίως το μυστήριο με το οποίο δίνεται πλουσία η χάρις και η βοήθεια του Θεού προς αντιμετώπιση των μεγαλυτέρων πνευματικών αγώνων που ακολουθούν. Έχει χαρακτηριστεί από τους Αγίους Πατέρες ότι αποτελεί το μεγαλύτερο επιγής δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Είναι ακόμη και ανεξάλειπτο, δηλαδή και στην περίπτωση που κάποιος εγκαταλείψει το μοναστήρι και επιστρέψει στον κόσμο ή δημιουργήσει οικογένεια, φέρει πάντοτε στην ψυχή του ανεξάλειπτη τη σφραγίδα του σχήματος. Και στη φοβερή ώρα της κρίσεως θα λογοδοτήσει ενώπιον του Κυρίου για το πόσο αγωνίστηκε να τηρήσει με μετάνοια και άσκηση τις υποσχέσεις που έδωσε ενώπιον του Αγίου Θυσιαστηρίου. Από την αρχή της συστάσεως του κοινοβιακού μοναχισμού, οι Άγιοι Πατέρες όρισαν την διάκριση των διακονημάτων μέσα στη Μονή, ανάλογα βέβαια με τις ικανότητες και με τη δύναμη κάθε αδελφού. Το διακόνημα στο κοινόβιο είναι πάντοτε ιερό και άγιο, εφόσον δεν υπηρετούνται απλώς οι αδελφοί ή κάποιοι προσκυνητές, αλλά ο ίδιος ο Χριστός. Τα πάντα έχουν την αναφορά τους στον Κύριο. Κάθε πράγμα και το πλέον ασήμαντο στη Μονή είναι ιερό, αφιερωμένο στον Θεό. Γι' αυτό και απαιτείται περισσή επιμέλεια και σεβασμός σε όλα. Η διακονία μάλιστα θεωρείται μετά την κοινή λατρεία το σημαντικότερο μέρος της ζωής του μοναχού, ανώτερο και από τον προσωπικό του κανόνα. Σήμερα στη Λαύρα, λόγω και του περιορισμένου αριθμού των μοναχών, τα διακονήματα
είναι τα συνήθη ενός κοινοβίου. Επιβλέπει την είσοδο των ξένων και είναι επιφορτισμένος με την υποδοχή των γυναικών έξω της μονής. Διακόνημα δύσκολο, το οποίο απαιτεί μεγάλη ψυχική και σωματική αντοχή, ιδιαιτέρως στις ημέρες μας, όπου οι προσκυνητές σειραίουν ασταμάτητα. Στο μαγειρίο διακονεί ο μάγειρας με τους βοηθούς του για την παρασκευή και ετοιμασία του καθημερινού φαγητού. Η τάξη της μονής θέλει μέχρι σήμερα να γίνεται μία φορά τράπεζα την ημέρα, λίγο πριν το μεσημέρι, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, όπου παρατίθενται δύο τράπεζες, η δεύτερη μετά τον Εσπερινό. Επίσης, σε κάθε μεγάλη δεσποτική και θεομητορική εορτή γίνονται δύο τράπεζες. Το φαγητό είναι αρτήσιμο στις ημέρες που υπάρχει κατάλυση. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή είναι νηστίσιμο, άλαδο, όπως απαιτεί η παράδοση της Εκκλησίας μας. Να πούμε ότι η νηστεία της Δευτέρας γίνεται προς τιμήν των Αρχαγγέλων, που είναι οι προστάτες των μοναχών, και είναι καθαρά μοναχική νηστεία. Η αποχή από το κρέας είναι αρχαιότατη, καθιερωμένη σε όλα σχεδόν τα μοναχικά τυπικά και στις διατάξεις των Θεοφόρων Πατέρων. Δεν αποτελεί ένα καθήκον ή μία συμμόρφωση σε κάποιες αποστολικές εντολές, αλλά είναι προσφορά εκούσια του μοναχού προς τον Κύριο, ως δώρο και ευγνωμοσύνη. Εφαρμόζεται μάλιστα και στη δεσποτική εντολή. Εάν μη περισσεύσει η δικαιοσύνη ημών πλοίων των γραμματέων και φαρισαίων, μη εισέλθετε εις την βασιλεία των ουρανών. Υπάρχει και η ευλογημένη συνήθεια κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, καθώς και της νηστείας του 15 Αυγούστου της Παναγίας, να έχουμε όχι μαγειρευμένο φαγητό, αλλά ξηροφαγία, ψωμί, ελιές, λαχανικά και φρούτα. Μάλιστα, στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή αυτό γίνεται μετά την Ενάτη. Όλον όμως τον υπόλοιπο χρόνο υπάρχει ένα πρωινό ρόφημα μετά τη Θεία Λειτουργία και προαιρετικά μετά τον Εσπερινό. Συνεχίζοντας την απαρίθμηση των διακονημάτων, ερχόμαστε στον Αρχοντάρη, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την υποδοχή, την ξενάγηση και το κέρασμα των προσκυνητών. Όταν οι ομάδες των προσκυνητών είναι πολλές μαζί, χρειάζονται οπωσδήποτε δύο ή και τρεις αδελφοί για την εξυπηρέτηση των ξένων. Είναι διακόνημα εξίσου δύσκολο. Χρειάζεται γλωσσομάθεια και υπομονή πολύ, διότι έρχεται σε επαφή
με ανθρώπους κάθε γλώσσας και θρησκείας. Σε όσους επιθυμούν να διενυκτερεύσουν, τους παρατίθεται τράπεζα, φαγητό, τους δίνεται ένα δωμάτιο διαμονής και ακολουθούν μαζί με τους μοναχούς το πρόγραμμα των κοινών λατρευτικών συνάξεων, των ακολουθιών του νυχθημέρου. Επειδή στη Λαύρα τα τελευταία χρόνια έγιναν και γίνονται μεγάλες ανακαινιστικές εργασίες και εργασίες συντήρησης, υπάρχει ικανός αριθμός δωματίων φιλοξενίας. Την καθαριότητα και επίβλεψη όλων αυτών αναλαμβάνει ένας μοναχός που φροντίζει πάντοτε να υπάρχουν έτοιμοι χώροι υποδοχής για όλους τους ξένους. Τη διακονία της καθαριότητας και γενικής φροντίδας του ναού αναλαμβάνει ο εκκλησιαστικός, ένας ή δύο αδελφοί. Αυτός είναι που με την ευχή του γέροντος κάθε ημέρα ξυπνά τους αδελφούς, χτυπά το τάλαντο και τις καμπάνες για να ξεκινήσουν οι ακολουθίες, ανάβει τα καντήλια της εκκλησίας, διακονεί τον εφημέριο ιερέα στο ιερό και φροντίζει για την ευπρέπεια και τάξη σε όλα. Δέχεται επίσης και τακτοποιεί τις προσφορές των προσκυνητών, πρόσφορα, κεριά, θυμίαμα, λάδι. Είναι, θα λέγαμε, το πιο ευλογημένο και ιερό διακόνημα, διότι σχετίζεται με την άμεση διακονία της Θείας Λατρείας. Όλη την ημέρα ο εκκλησιαστικός κινείται στο ναό μόνος με τους Αγίους, απερίσπαστος από ταραχές και θορύβους. Χρειάζεται βέβαια πολύ σωματική αντοχή, μεγάλη ευλάβεια, φόβος Θεού, σοφροσύνη και καθαρότητα, προσοχή και καλή γνώση του τυπικού και των εκκλησιαστικών πραγμάτων. Προετοιμάζει, ζυμώνει και ψήνει τον άρτο το ψωμί. Ο προσφοράρης είναι αφιερωμένος αποκλειστικά για την παρασκευή των προσφόρων. Ειδικό για τη Λαύρα διακόνημα είναι η κάθοδος στο σπήλαιο του αγιάσματος, η παραλαβή του αγιάσματος και το ανέβασμά του πάλι στη μονή. Διακόνημα κοπιαστικό, μα πολύ ευλογημένο. Όταν υπάρχει ικανός αριθμός μοναχών, τα διακονήματα αυξάνονται με εργόχειρα ξυλογλυπτικής, κατασκευή θυμιάματος και άλλα. Κατά καιρούς πλάθεται μεγάλη ποσότητα και ποικιλία καθαρών λαμπάδων από αγνό κερί. Η Μονή διαθέτει ακόμη χώρους με πλήρη τεχνικό εξοπλισμό, ξυλουργείο και αγιογραφείο. Υπάρχουν βέβαια και πολλά αφανή και μικρά, αλλά πολύ σημαντικά καθημερινά διακονήματα, όπως η περιποίηση των λιχνιών, των φαναριών του πετρελαίου, για τον φωτισμό της νύχτας, η καθαριότητα των αναγκαίων χώρων και άλλα. Είναι ακόμη και η αλληλογραφία της Μονής, που απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα, όπως επίσης και οι εξωτερικές αποστολές, οι οποίες γίνονται με το αυτοκίνητο της Λαύρας και σχετίζονται με αναγκαίες επισκέψεις σε ιατρούς ή νοσοκομεία, στα αρμόδια υπουργεία, στο αεροδρόμιο και σε πολλές άλλες δημόσιες υπηρεσίες.